Πάνω βλάβω, είμαι ενθουσιασμένος που θα έρθει στην ταράτσα. Και ξέρεις γιατί, όταν την άνοιξα ακριβώς για να δώσω βήμα σε ανθρώπους σαν και εσένα. Φίβο Δελγοριάδη, μου επιτρέπεις όλο το όνομα να το πω και το επώνυμο, είμαι πολύ συγκινημένος και βαθύτατα νιώθω μεγάλη τιμή που μου δίνεις χώρο να μιλήσω για όλα αυτά που με καίνε. Και μόνο εσύ έβαλες πλάτη απέναντι σε αυτό το σύστημα λήψεων αποφάσεων που με εμποδίζουν να μιλήσω και θα τα πω ξεκάθαρα αφού μου δίνεις τον χώρο. Τα Mad Music Video Awards, το Φεστιβάλ Αθηνών και τα βραβεία χώρων μου γυρνάνε τις πλάτες. Καλά, στην ταράτσα δεν έχεις κανένα λόγο να ανησυχείς. Θα μιλήσεις για ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι θα θίξουμε? Πρώτα θα θίξουμε την οπαδική βία, η οποία διοχετεύεται από κάποιους ολιγάρχες προς την ελληνική κοινωνία. Οπαδική βία, όταν λέει ποια οπαδική. Ο οπαδός καταρχάς είναι μια πολύ σεβαστή έννοια. Είναι ο άνθρωπος, ο μεροκαματιάρης που στη στρογγυλή θεά πηγαίνει εκεί και τα βγάζει όλα. Λέει μη χτυπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία. Να χτυπήσουμε τότε τα θρησκευτικά συμφέροντα, τα οποία εκμεταλλεύονται τον πόνο κάθε ανθρώπου και ξεκινάμε. Κάτσε κάποια στιγμή. Ο Έλληνας, αν δεν είχε το θρησκευτικό αίσθημα, πού θα ακουμπούσε εσύ? Η Εκκλησία είναι ένα ίδρυμα που το αναγνώνει, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Ωραία. Να μιλήσουμε για τα επιχειρηματικά συμφέροντα κάποιων κομματικών συνδέσεων που μπλέκουν με τα πάνελ, τα οποία και αυτά διοχετεύουν με το. Τώρα αυτό δεν είναι υπέρκουλες. Αυτό είναι άσχετο, δηλαδή το έχουμε δει σε ταινίες, στο Hollywood, ξέρω, αυτά είναι μυθοπλασίες. Έχεις δει στη ζωή να γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Μην κάνουμε τώρα επιστημονική φαντασία. Τότε γιατί θα μιλήσουμε? Για τα πάντα. Στην ταράτσα μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα. Με τη φράγκα, πήρε στα Βαλενσιάκα. Πες δεν είχες ούτε τόστ, σήμερα μου θέλεις πώς. Με τη φράγκα, πήρε στα Βαλενσιάκα.